Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω για λίγα λεπτά εδώ σήμερα. Είμαι ιδρυτής του Quizdo και μαζί με μία ομάδα το τρέχουμε εδώ λοιπόν εδώ και 2 χρόνια. Σας παρακαλώ να μου συγχωρέσετε μερικά λάθη που θα κάνω. Εγώ στην ουσία μεγάλωσα σε όλη τη ζωή μου στη Γερμανία και τα ελληνικά τα ξέρω λιγάκι. Καλός Γερμανός που λέγαμε πριν. Ναι, δεν θίχτηκα όμως με αυτό επειδή θεωρώ και εμένα πιο πολύ έναν καλό Έλληνα, όπως όλους μας. Λοιπόν, from 0 to 1 million, πώς φτάσαμε στο 1 εκατομμύριο χρήστες, αλλά καταρχάς τι είναι το Quizdo για αυτούς που δεν το γνωρίζετε. Όσοι δεν το γνωρίζουν, πάτε στο Apple App Store ή Google Play Store, πατήστε Quizdo και κατεβάστε το. Λοιπόν, είναι ένα educational game app, δηλαδή παίζεις στην εφαρμογή σου εναντίον άλλων χρηστών και μαθαίνεις και πράγματα συγχρόνως. Βγήκε για Android και iOS τον Ιούλιο το 2014. Είναι αρκετά social, δηλαδή έχεις το δικό σου προφίλ, φωτογραφίες, μπορείς να κάνεις chat, να μιλάς με άλλους ανθρώπους και έχεις και τα rankings, που μερικοί παίζουν κάθε μέρα 12 ώρες την ημέρα για να ανεβούν σε αυτά τα rankings. Επί εβδομάδες έχουμε και άλλους που έχουν δημιουργήσει σχέση μέσα από το chat. Οπότε χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους. Και τώρα μια καινούρια λειτουργία και ένα καινούριο focus που έχουμε βάλει είναι η εκπαίδευση. Και εδώ και 1,5 μήνες περίπου μπορείτε να μαθαίνετε για τα αγγλικά ή για τις πανελλήνιες μέσα από το Quizdo. Άμα θέλετε να πάρετε πτυχίο αγγλικών lower, μπορεί να σας βοηθήσει. Παίζετε εναντίον αλλωνών ερωτήσεις, γνώσεις στα αγγλικά. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνετε και περνάτε μετά το μάθημα. Βέβαια, δεν είναι το μόνο εργαλείο που θα χρειαστείτε για να περάσετε το πτυχίο για τα αγγλικά ή τις πανελλήνιες, αλλά είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο εγγεγραμμένους χρήστες και γενικά φάνηκε ότι άρεσε πάρα πολύ αυτή η εφαρμογή. Την 4η ημέρα του launch ήδη είχε ανεβεί στο νούμερο 2 των most downloaded apps του Apple App Store. 85% των ατόμων των εγγεγραμμένων χρηστών γίνονται active users, που είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Ήμασταν 40 straight μέρες νούμερο 1 και στο Apple App Store και στο Google Play Store ανά downloads. Και πλέον υπάρχει και 2 φορές την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή, ένα TV show, Quizdo The Show, που παίζουν στην ουσία Quizdo στο στούντιο. Λοιπόν, γιατί άρεσε στους χρήστες? Επειδή πολλοί με ρωτάνε γιατί τελικά ανέβηκε στα rankings και γιατί το κατεβάσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Αυτό φαίνεται ότι ενδιαφέρει όλους και εμένα προφανώς με ενδιαφέρει. Τώρα, αφού γίνει κάτι, πάντα εύκολα βρίσκουμε εξηγήσεις και γι' αυτό αναφέρω κιόλας στο slide ότι δεν έχει τόσο πολύ αξία να εξηγήσει κάποιος κάτι αφού το ξέρει, επειδή πάντα μετά ξέρουμε. Ωστόσο, ίσως βοηθήσει λιγάκι να σας πω απλά τις δικές μου σκέψεις, επειδή ο καθένας μας πρέπει να κάνει σκέψεις για την εταιρεία του, για το business του, πώς μπορεί να το πάει μπροστά ή πώς να δημιουργήσει ένα startup, και ίσως βοηθήσουν και αυτές οι σκέψεις κάποιον. Θα πω 3 λόγους. Καταρχάς, πρόκειται για ένα καλό product line, δηλαδή καλό industry, το Trivia App. Είναι καλό, έχει φανεί. Δεύτερον, δουλεύαμε πάντα data και customer oriented, δηλαδή κάναμε αυτό που θέλει ο πελάτης μας, ο χρήστης μας, και όχι αυτό που θέλαμε εμείς. Και το τρίτο, σίγουρα, είναι η σκληρή δουλειά. Αυτά είναι έτσι τα 3 βασικά πράγματα. Θα πω για το κάθε ένα 2-3 σκέψεις παραπάνω. Good product line. Τα trivia games, άμα κάποιος κοιτάξει τα τελευταία 50 χρόνια, έχουν δείξει και είχαν πάρα πολύ επιτυχία. Ξεκινάμε από το Jeopardy, TV show, Trivial Pursuit, επιτραπέζιο, Who Wants to be a Millionaire, εκπομπή που υπάρχει σε πάνω από 160 χώρες, άλλες εφαρμογές όπως το Quiz App, Quiz Duel, Trivia Crack, με εκατομμύριο χρήστες. Οπότε ασχοληθήκαμε με κάτι
που αποδεδειγμένα τραβούσε με τη μία ή την άλλη μορφή. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι ο πρώτος πυλώνας, ένα πρώτο βασικό πράγμα που τελικά βγήκε και όντως άρεσε στους χρήστες, επειδή ασχοληθήκαμε με κάτι που όντως το θέλουν. Δεύτερος λόγος, πάντα δουλεύουμε data και customer oriented. Το πώς το ονομάσαμε, το τι χρώμα διαλέξαμε, τον αλγόριθμο που χρησιμοποιούμε για να ταιριάξουμε τους παίκτες, όλα αυτά δεν τα κάναμε σύμφωνα με αυτό που νομίζουμε εμείς ότι θα ήταν ωραίο ή που θα μας άρεσε, αλλά ρωτούσαμε ανθρώπους, όπου μπορούσαμε κάναμε tests σε φάση να του το δείξουμε την εφαρμογή και να δούμε ποια εφαρμογή θα παίξει. Θα παίξει αυτή που είναι κίτρινη μπλε ή θα παίξει αυτή που είναι μαύρο σκούρο μπλε. Π.χ. αυτή τη στιγμή η εφαρμογή μας είναι κίτρινο μπλε. Εμένα δεν μ' άρεσαν αυτά τα χρώματα και μου είπε κάποιος, ας το τεστάρω μαζί με τα άλλα χρώματα combinations που σκεφτήκαμε και λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση σε κάποιον να αρέσει αυτό. Τελικά αυτό ήταν ο clear winner και έγινε κίτρινο μπλε. Και το όνομα Quizdom, εγώ δεν ήθελα να το διαλέξω, αλλά λέω ας δούμε τι θέλουν οι χρήστες και φαίνεται ότι ίσως ήταν ένα... άρεσε στα άτομα και από marketing άποψη υπήρχαν καλοί λόγοι για αυτό το όνομα, οπότε το διαλέξαμε και καταλήξαμε σε αυτό. Αυτά ήταν δύο παραδείγματα, αλλά κατά όλη τη διάρκεια που προσπαθούμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι, στηριζόμαστε πάνω στο τι μας λένε οι χρήστες και ακόμα πιο σημαντικό, στο πώς συμπεριφέρονται αφού τους δώσουμε μία επιλογή. Υπάρχουν τα λεγόμενα A-B tests που σε 1000 χρήστες κάνεις το ένα πράγμα και σε άλλους 1000 το άλλο ή τους ταιριάζεις με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο και βλέπεις που υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα και πας μετά με αυτό. Πάνω σε αυτό κάποιος είχε πει «For thousands of years people deciding people have been deciding by their gut, they were either lucky or wrong». Γενικά, παντού στον κόσμο σήμερα, στην πολιτική, ιδιαίτερα στην Αμερική, στα businesses, στον αθλητισμό, μπαίνουν τα data μέσα να γίνονται μετρήσεις, objective μετρήσεις, για να μπορούν να πάρθουν αποφάσεις πώς κάποιος να πάει μπροστά, πώς να είναι καλύτερος από τον άλλον. Και το γεγονός ότι όλες αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν πάρα πολύ δυνατά αυτά τα data για όλες τις αποφάσεις τους, δείχνει ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό παρά έτσι το feeling, η γνώση, η εμπειρία στο να πάρει κάποιος μια απόφαση. Τρίτος λόγος που θεωρώ γιατί άρεσε τελικά στον κόσμο, γιατί πήγε καλά αυτό το project, ήταν η σκληρή μας δουλειά. Αφού είχαμε κάποιες πρώτες επιτυχίες, μερικοί λέγανε «εντάξει, τώρα καθίστε και enjoy να πάει εκεί να το παίζουν». Αλλά εγώ ήμουν της αντίθετης άποψης, επειδή όταν πάει κάτι καλά, εκεί είναι που έχεις την ευκαιρία να το απογειώσεις. Τώρα αυτό είναι σίγουρα κάτι πολύ μικρό, αλλά π.χ. Έλληνας να δημιουργήσει το Snapchat αυτή τη στιγμή με την νοοτροπία μας θα μας δυσκόλευε, επειδή την πρώτη στιγμή που θα μας έδινε κάποιος 3 δις στο πιάτο, ο Mark Zuckerberg, θα παίρναμε τα 300 εκατομμύρια και θα φεύγαμε, να μην τα πάρει πάλι πίσω, επειδή δεν έχουμε τόσο μεγάλες βλέψεις. Ο άλλος, όπως ακούσαμε πριν, he turned the offer down και τώρα είναι 16 δις και έχει δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ δυνατό. 200 εκατομμύρια daily users, είναι απίστευτο, δεν υπάρχει αυτό. Η σκληρή δουλειά φέρνει και τύχη. Πολλές φορές κοιτάζουμε μια επιτυχία ενός ανθρώπου και λέμε αυτός ήταν τυχερός επειδή του κάτσε αυτό το πράγμα ή επειδή έτυχε αυτό το feature ή αυτό το προϊόν ή αυτός ο πελάτης. Ναι, αλλά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο συνήθως υπάρχει πολλή δουλειά, έχεις κάνει 100 πράγματα, κάθε μέρα δούλευες σε βελτιώσεις, σε deals, σε οτιδήποτε. Το ένα από αυτά ίσως όντως βοηθήσει εσένα στην προκειμένη περίπτωση και μπορεί, αν το δεις το ένα ξεχωριστά,
να είναι όντως τυχερό ότι έκατσε αυτό. Ωστόσο, ότι από τα 100 πράγματα που έκανες, ότι θα τραβούσε το ένα για το προϊόν σου, αυτό μετά δεν είναι τύχη, αυτό είναι η σκληρή δουλειά. Οπότε η σκληρή δουλειά μετά φέρνει και την τύχη και αυτά πάνε μαζί, κατά κάποιο τρόπο. Τα επόμενα βήματά μας, σαν εφαρμογή, είναι να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους, όχι μόνο να περνάνε ευχάριστα, αλλά να μαθαίνουν και κάτι που τους ενδιαφέρει. Το έχουμε ήδη κάνει και πάει πάρα πολύ δυνατά, βλέποντας άτομα να κολλάνε με τα αγγλικά group και τα group των Πανελληνίων. Και γενικά θέλουμε λοιπόν να συνδυάσουμε αυτό το μεγάλο success των Trivia Games με τη μεγάλη αγορά του e-learning. Θα μας βοηθήσουν τα trends, το 5G, τα όλο και καλύτερα smartphones, για να μπορούμε να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα πάνω στο κινητό μας, για να πετύχουμε αυτό. Λοιπόν, αυτές ήταν μερικές σκέψεις που ήθελα να πω και τελείωσε και η παρουσίαση.